σε ό,τι αφορά στα, τελικά ποσοστά προσέλευση ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας με το κλείσιμο των καλπών, υπολογίζεται ότι ψήφισαν περίπου το 63,9% του συνέλου των εγγεγραμμένων εκλογέων, δηλαδή προσήλθαν στι κάλπε 356.682 ψηφοφόροι. Για σκοπούς σύγκρισης, αναφέρεται ότι κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2016, το τελικό προσώστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 66,7%. Τα ποσοστά ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων που αφορούν βουλευτικές εκλογές αναεπαρχίαν έχουν ως ακολούθους. Λευκοσία, 2021, 63,2%. 2016-65,5. Λεμεσός 61% το 2021, 66,1% το 2016. Αμόχωστος 73,1% το 2021, 67,1% το 2016. Λάρνακα 64% το 2021, 67,9% το 2016. Πάφος 70,3% το 2021. 72,3% το 2016. Και όσον αφορά το εξωτερικό, 61,9% το 2021 και 63% το 2016. Τα πρώτα αποτελέσματα, όπως ανέφερα προηγουμένως, Αναμένουμε να αρχίσουν από τα μικρά εκλογικά κέντρα κυρίως στη ΠΑΦΟΥ πριν τις 7. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Έφορε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, τι προνοεί η νομοθεσία και τι μέτρα έχουν ήδη ληφθεί, αν έχουν ληφθεί, σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας με τα exit poll. Έχω δώσει οδηγίε στο γραφείο τύπου και πληροφοριών να με ενημερώσει ακριβώ με το τι έχει συμβεί. Εγώ δεν έχω εικόνα. Όπω αντιλαμβάνεστε, ήμουν στην αίθουσα εδώ. Και όταν ενημερωθώ, αναλόγω το γραφείο μου και από εκεί πέρα, οι αρμόδιε αρχέ θα πράξουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάποιο σχόλιο για το ποσοστό προσέλευση που ήταν χαμηλότερο από προηγούμενε εκλογικέ διαδικασίε. Θεωρείτε ότι είναι απογοητευτικό το ποσοστό προσέλευση σε αυτέ τι εκλογέ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έκπληξη το γεγονό ότι είχαμε αυτό το μεγάλο ποσοστό. Βρισκόμαστε σε κατάσταση πανδημία. Εάν με αυτά τα δεδομένα το ποσοστό προσέλευση είναι μειωμένο κατά νομίζω 3%, ε, 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 τουλάχιστον προσωπικά έχει ξεπεράσει τι προσδοκίε μου. Θα ήμουν πολύ πιο ευτυχή να ήταν ακόμα μεγαλύτερο, αλλά η προσέλευση νομίζω, λαμβάνοντα υπόψη τι συνθήκε, ήταν αρκετά ικανοποιητική. Ευχαριστώ πολύ.